Υπάρχει μία Ιαπωνέζα, δεν ξέρω, και οι δύο όροι είναι σωστοί. Σωστά. Με την Εύη το ψάξαμε και τελικά καταλήξαμε ότι και οι δύο όροι είναι σωστοί. Σωστά. Ιαπωνέζα, λοιπόν. Η οποία αποφάσισε να αφήσει την πατρίδα της. Σωστά. Και να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα, να εγκατασταθεί μόνιμα στην Κρήτη. Είναι η Τερούμι Καΐ. Σωστά. Σωστά. Την οποία θέλω, είναι καθηγήτρια Ιαπωνικών, την οποία θέλω να την ευχαριστήσω πολύ και να την καλησπερίσω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μιλάμε και στον Ενικό τώρα. Τα άφησες όλα πίσω σου, σωστά, και ήρθες, εγκαταστάθηκες μόνιμα στην Ελλάδα, εγκαταστάθηκες μόνιμα στην Κρήτη. Με όχημα την αγάπη σου για την Ελλάδα και για τον πολιτισμό. Για πες μας. Ναι, μ' αρέσει στην Κρήτη, γι' αυτό μένω στην Κρήτη τώρα και 6 χρόνια πάντα στην Κρήτη. Αλλά ναι, κανονικά μ' αρέσει Κρήτη και Ελλάδα, ναι. Θάλασσα, φαγητά, κουλτούρα, ωραία, μ' αρέσει. Τερούμι, είχες έρθει για διακοπές, μετά έφυγες και αποφάσισες να έρθεις κάποια στιγμή μόνιμα πριν από 5-6 χρόνια, να εγκατασταθείς εδώ και να ενσωματωθείς, να είσαι μια πραγματικά κριτικοπούλα, θα μπορούσε να πει κάποιος. Ναι, μιλάω λίγο κριτική γλώσσα. Πόσα χρόνια είσαι τώρα εδώ στην Ελλάδα? Λοιπόν, 6 χρόνια, 2015, καλοκαίρι ήρθα και ξεκίνησα να μείνω από 2015. Άρα ήρθα πολλές φορές πριν 2015. Από 2009 ήταν το πρώτη φορά για ταξιδεύει. Και μετά ήρθα, μερικές φορές. Και μ' άρεσε πολύ και ξεκίνησα. Βέβαια, τι σου αρέσει περισσότερο, τι σου άρεσε περισσότερο εδώ στην Κρήτη, τι ξεχώρισες και λες εδώ θα μείνω? Ναι, μεγάλη νήσι, έτσι, στην Κρήτη. Πάω στα Χανιά, Ρέθυμνο, Μάνταρα και Ηράκλειο και Άγιο Νικόλα, όλα είναι ωραία και δεν βαριέμαι να μείνω εδώ γιατί είναι μεγάλη και να δοκιμάσω να πάω κάπου αλλού στην Ελλάδα, αλλά να μείνω στην Κρήτη. Εγώ μ' αρέσει φαγητά και ζεστά, δεν είναι? Εσύ μεγάλωσες στην Ιαπωνία? Ναι, μεγάλωσα. 30 χρόνια εγώ μεγάλωσα στην Ιαπωνία, τώρα 36 χρόνια, γιατί 6 χρόνια είναι εδώ. Ναι. Και τα ελληνικά ήταν εύκολο, Τερούμι, να τα μάθεις, γιατί τα μιλάς πολύ καλά. Όχι, δεν είναι πολύ καλά. Ξέρετε, κάνω λάθος συνέχεια, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω πολύ καλά. Αλλά ήθελα να μιλήσω με τον κόσμο. Πρέπει να μιλήσω κάτι. Γι' αυτό δοκιμάσω τώρα. Το ερώτημα βέβαια είναι ποια είναι η πιο δύσκολη γλώσσα για να τη μάθει κάποιος, τα ελληνικά ή τα ιαπωνικά? Σίγουρα, ναι. Ελληνικά πολύ δύσκολο και ιαπωνέζικα είναι πολύ δύσκολο, σίγουρα. Μάλιστα. Εσύ τώρα είσαι εδώ πέρα, είσαι εκπαιδευτικός, είσαι καθηγήτρια Ιαπωνικών, σωστά? Ναι, σωστά, ναι. Ενδιαφέρονται εδώ οι κριτικοί να μάθουν Ιαπωνικά? Υπάρχει πρόθεση, υπάρχει απήχηση γενικά? Για πες μας. Ναι, γιατί ο κόσμος τους αρέσει η κουλτούρα από Ιαπωνία, κιμόνο, γκέισα και το μαντινάνε στη Ιαπωνία και μετά είναι το πιο... Pop culture είναι το anime και το μουσική. Ο κόσμος τους αρέσει, νομίζω. Μάλιστα. Δηλαδή τώρα εγώ αν θέλω να μάθω Ιαπωνικά και να ξεκινήσω αύριο, θα μου πάρει πόσα χρόνια πάνω κάτω εκεί πέρα? Σε πόσα χρόνια θα πεις ότι ξέρω να συνοηθώ? Εγώ διδάσκω από ομιλία, γιατί είναι γράφη, είναι πολύ πολύ δύσκολο. Γιατί έχουμε 2.500 γράμμα. 2.500 γράμματα, οπότε σε 2.500 χρόνια. Ναι, οπότε εγώ κάνω πιο ομιλία για να ταξιδεύσετε. Ναι. Είναι εύκολο να μάθει κάποιος μόνο με την ομιλία και όχι με τη γραφή? Γιατί συνήθως έχουμε μάθει πρώτα να γράφουμε και σιγά σιγά να έχει ροή ο λόγος μας. Ναι, αλλά τα μικρά παιδιά μπορεί να μάθει μόνο ομιλία, έτσι, πριν γραφή.
Οπότε μπορείτε να μάθετε ομιλία πρώτα και μετά γραφή. Γιατί η γραφή είναι 2500, είναι, μπορείτε να μάθετε γρήγορα. Στην Ιαπωνία τώρα γνωρίζουν για την Κρήτη, γνωρίζουν για τον πολιτισμό εδώ. Είμαστε γνωστοί εκεί στη χώρα σου. Ναι, γιατί θάλασσα και αυτό το Σαντορίνη, Κρήτη, Μύκονος είναι πολύ γνωστή. Οπότε πολύ διαφορετική κόσμο και πόλη. Τους αρέσει να έρθει εδώ, αλλά είναι πολύ μακριά. Γι' αυτό δεν έρχονται πολλά άτομα, αλλά ναι, τους αρέσει σίγουρα. Οι κριτικοί πώς σε υποδέχθηκαν? Τι σημαίνει? Σε υποδέχθηκαν, σε αγκάλιασαν, δηλαδή σε δέχτηκαν, σε φιλοξένησαν. Είναι μια φιλόξενη περιοχή η Κρήτη για σένα? Έχει φιλόξενους. Ναι, σίγουρα. Ναι. Εγώ δεν πιστεύω. Πρώτη φορά ήρθα εδώ και εγώ αισθάνομαι πολύ καλά, γιατί το κόσμος είναι πολύ φιλοξενία. Έχει φιλοξενία και τα φαγητά είναι σαν το... Δεν ξέρω, εγώ αισθάνομαι σαν το χωριό στη Ιαπωνία. Δεν είναι το ίδιο καθόλου, αλλά αισθάνομαι σαν το σπίτι. Μάλιστα, μάλιστα. Αγαπημένο φαγητό ποιο είναι τώρα εδώ στην Κρήτη? Έχω πολλά. Γαμοπύλαφο, κατσίκια, οκτώ. Στα βαριά πάντα. Ναι, αυτά. Να μας πει όμως και κάτι στα Ιαπωνικά, να μάθουμε. Βέβαια, και λοιπόν, εδώ. Εγώ προτείνω τώρα να κλείσουμε τη σύνδεση και να μας πεις κάτι στα Ιαπωνικά. Ωραία. Και να κάνεις και μετάφραση, μην τα αφήσουμε έτσι. Λοιπόν. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ. Είναι στα Ιαπωνέζικα, είναι αριγάτο. Αριγάτο, εύκολο είναι αυτό. Αυτό είναι εύκολο, βέβαια. Ευχαριστώ την Κρήτη TV και το Κρήτη Σήμερα. Έτσι να κλείσουμε. Ωραία. Τα στα Ιαπωνικά όλα. Ναι, όλα, όλα, όλα. Ωραία. Λοιπόν, Κρήτη στα Ιαπωνικά είναι κουρέτα. Κουρέτα. Οπότε, κουρέτα τηλεόραση στα Ιαπωνέζικα είναι τέρεβι. Οπότε, κουρέτα, τέρεβι, αρίγατο. Μάλιστα. Λοιπόν, και εμείς θα πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, βέβαια, σε σένα. Εμείς πρέπει να πούμε το ευχαριστώ, ναι. Η αλήθεια είναι. Με το καλό να τα ξαναπούμε, μόνιμη κάτοικος, φαντάζομαι δεν έχει επιστροφή στην Ιαπωνία, δεν θα ξαναφύγεις. Ναι, όχι. Μένω πάντα. Η ζωή σου είναι εδώ. Λοιπόν, και ένα πολύ μεγάλο μπράβο για την προσπάθεια που κάνεις. Δεν είναι εύκολο. Ευχαριστώ. Να φεύγεις από την Ιαπωνία και να έρχεσαι στην Κρήτη να δραστηριοποιείσαι και να προσπαθείς. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι αυτό που λέγαμε πριν από λίγο, ότι ορισμένοι άνθρωποι έχουν κάνει χιλιάδες χιλιόμετρα, έχουν έρθει εδώ προκειμένου να μάθουν τον ελληνικό πολιτισμό, τον πολιτισμό της Κρήτης, την ιστορία και βέβαια. Με όχημα την ελληνική γλώσσα και την παράδοσή μας. Και την αγάπη τους για την Ελλάδα. Και την αγάπη τους. Σε αυτό που είπαν και η Τερούμη και η κυρία Τσιάρα, ότι τα ελληνικά είναι δύσκολη γλώσσα, επιβεβαιώνεται, καθώς οι Βρετανοί έχουν μια συγκεκριμένη φράση όταν δυσκολεύονται να καταλάβουν κάτι. It sounds Greek to me. Δηλαδή, μ' ακούγονται ελληνικά. Μ' ακούγονται ελληνικά. Και με αυτή τη φράση της Εύης πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.